Κύριε Πρόεδρε, για μένα το είπατε μάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα με επιτρέψετε να ξεκινήσω από το νομοσχέδιο και στο τέλος, αν έχω χρόνο, θα κάνω κάποιο γενικότερο σχόλιο. Συζητάμε σήμερα δεύτερη μέρα το νομοσχέδιο αυτό της μεγάλης διοικητικής μεταρρύθμισης που αφορά στην αξιολόγηση των υπαλλήλων, στην αξιολόγηση της λειτουργίας του Δημοσίου, στο θέμα του βαθμολογίου, στην εξέλιξη των προϊσταμένων αλλά και στο μητρώο των επιτελικών στελεχών. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, νομίζω, θεσμικά. Πρώτον, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπήκε με πλήρη δημοκρατική διαδικασία ανάρτησης, διαβούλευσης, ενημέρωσης της κοινωνίας και χωρίς καμία παράβαση του κανονισμού και του συντάγματος, κυρία Κεραμέως. Αν θεωρείτε ότι έχει γίνει οποιαδήποτε παράβαση, ορίστε. Το βήμα της ολομέλειας. Δεν κάνατε καμία προσφυγή κατά του κανονισμού και κατά του συντάγματος. Γιατί στερήσατε την ολομέλεια ένα τέτοιο δημοκρατικό δικαίωμα? Βέβαια, πρέπει να προσθέσω ότι το νομοσχέδιο αυτό συζητήθηκε πλήρως στις επιτροπές, πλήρως στην ολομέλεια, με δημοκρατικά δικαιώματα για όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πλήρως κοστολογημένο, όπως επαρκώς περιγράφηκε από τον Υπουργό. Δεύτερο θέμα. Το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι μία μικρή ρύθμιση. Είναι ένα κομμάτι του παράλληλου προγράμματος το οποίο έχει εξαγγελθεί πριν από τον Ιανουάριο του 2015. Είναι άξονας της μεγάλης δημοκρατικής αλλαγής στη χώρα μας, γιατί περιλαμβάνει το βασικό στοιχείο της επιστροφής της αξιοκρατίας στο δημόσιο. Είναι δημοκρατικό, συμμετοχικό και δίνει ίσες ευκαιρίες. Τρίτο, δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση. Είναι δημοκρατική μας υποχρέωση. Και αυτό το λέω και προς συναδέλφους του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είναι κοινωνική και δημοκρατική μας υποχρέωση. Είναι βαθιά δημοκρατικό, γιατί ανατρέφει νεοφιλελεύθερες λειτουργίες του δημοσίου που και εσείς είχατε κατακρίνει. Και είναι δημοκρατικό και φιλεργατικό, γιατί για πρώτη φορά δίνει δυνατότητα αξιολόγησης από τους υφιστάμενους, από τους εργαζόμενους μέσα στην ιεραρχία της δημόσιας διοίκησης. Και βέβαια, γιατί αποκαθιστά την αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη στο δημόσιο ως το εργαζόμενος, ο εργάτης, ο άνερχος, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας να μην έχει ανάγκη το ρουσφέτη να εξυπηρετείται ισότιμα. Αυτό δεν θέλουμε? Να μην είναι ο μεγάλο ιδιοκτήτης, ο μεγαλοβιομήχανος πιο μπροστά στη δημόσια διοίκηση? Νομίζω ότι αυτό επιτυχάνουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ποιες είναι οι μεγάλες αλλαγές που δεν έγιναν επαρκώς κατανοητές και πρέπει να τις επαναφέρουμε? Το νομοσχέδιο αυτό μπορεί με το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών και με τη θέση του διοικητικού γραμματέα, όπως περιγράφει από τον Υπουργό, να αποκαταστήσει και να διατηρήσει τη θεσμική μνήμη μέσα στα Υπουργεία. Η θεσμική μνήμη αυτή προέρχεται από στελέχη του δημόσιου τομέα αποκλειστικά από τον κατάλογο των επιτελικών στελεχών, χωρίς συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Είναι η κορυφή της διοικητικής πυραμίδας, δεν αλλάζει με τις εκλογές. Και βέβαια, για να μην γίνεται καμία παρανόηση, με άλλο νομοσχέδιο που θα αφορά στα κυβερνητικά όργανα, η κυβέρνηση θα έρθει να νομοθετήσει για τους μετακλητούς, δηλαδή για αυτούς που μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει να λέμε γενικούς γραμματείς, και για όλη τη στελέχωση του δημόσιου τομέα όσον αφορά την πολιτική διοίκηση. Ξεκάθαρα πράγματα λοιπόν. Ο δημόσιος τομέας διοικητικά διοικείται από δημόσιο υπάλληλο, δεν παίρνουν τα πολιτικά στελέχη, δεν κομματικοποιείται η δημόσια λειτουργία. Δεύτερο ζήτημα, χρόνος εφαρμογής. Μπήκανε πολλά ερωτήματα. Γιατί έως 2 χρόνια? Μα πάρα πολύ απλά, γιατί δεν καταλάβατε τι διαβάζατε. Εφόσον πρέπει να αξιολογηθούν οι υπάλληλοι, να δημιουργηθούν φύλλα αξιολόγησης μετά από ετήσια λειτουργία, ένα κύκλο έτους, πώς θα γινόταν δηλαδή η κατάταξη των υπαλλήλων στις θέσεις διοικητικής ευθύνης χωρίς τα δελτία αξιολόγησης? Προφανώς με τους διορισμένους που είχατε εσείς ως προϊσταμένους, άρα με δοτές. Με δοτά κριτήρια βαθμολογίας. Αυτό θέλατε? Τα δικά σας παιδιά να το τακτοποιήσετε πάλι. Εμείς λοιπόν λέμε πολύ απλά. Θα γίνει ένας κύκλος αξιολόγησης και το πολύ σε 2 χρόνια θα έχει εφαρμοστεί παντού, αλλά για τις θέσεις των διοικητικών γραμματέων, για τους επικεφαλής πυραμίδας, τώρα, το 2006. Εμείς τολμάμε. Θα το ψηφίσετε? Το δικό σας λοιπόν. Προχωράμε και υλοποιούμε. Όχι όμως τα πιασμένα πόστα τα δικά σας παιδιά. Μη δημόσιος τομέας μπορεί να συμμετέχει στη διοίκηση? Η απάντησή μας είναι: ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας που εσείς θέλατε, μπορεί να θέλετε να φέρετε μέχρι τον κύριο Χριστοφοράκο Γενικό Γραμματέα σε κάποιο Υπουργείο, όχι, δεν μπορεί να συμμετέχει. Μα συγχωρείτε, αυτά τελειώσαν στην Ελλάδα. Αλλά, λοιπόν, Χριστοφοράκους Γενικούς Γραμματείς δεν θα έχουμε στην Ελλάδα. Μην προσωποποιούμε τα πράγματα, προχωρήστε, κύριε Φαμέλο. Έχετε δίκιο. Όμως, ο μη δημόσιος τομέας
Σαφώς και έχει ρόλο. Γιατί? Γιατί πολύ απλά προχωρήσατε τόσα χρόνια, προσπαθήσατε να διώξετε τους νέους επιστήμονες στο εξωτερικό, να μην γίνουν προσλήψεις στο δημόσιο, να μην έχουμε επιστήμονες, να έχουμε καινοτομία. Η σκέψη μας λοιπόν είναι ότι για τη στελέχωση των νομικών προσώπων, όχι για τους γενικούς γραμματείς, τους διοικητικούς γραμματείς, αλλά για τη στελέχωση των νομικών προσώπων, θα διευρύνουμε το Μητρό και εξάλλου για τις εκτελεστικές θέσεις επιτρέπεται να εξοπλίσει. Όμως να ξεκαθαρίσουμε, από την κοινωνία και την επιστήμη προφανώς θα χρησιμοποιούμε στελέχη στο δημόσιο. Από την οικονομία και τους μάνατζερ που έχουν συμφέροντα, όχι. Θα γίνει ξεκάθαρος κώδικας διοντολογίας, θα γίνει ξεκάθαρο τι είναι σύγκρουση συμφερόντων και σε αυτό το πλαίσιο, ναι. Προφανώς και οι μη δημόσιοι υπάλληλοι επιστήμονες είναι τα παιδιά της χώρας μας που θέλουμε να τα κρατήσουμε εδώ, είναι οι επιστήμονες που θα μπουν και θα στελεχώσουν και το δημόσιο τομέα. Και φτάνουμε στο τελευταίο όσον αφορά το πόσο συγκεκριμένο είναι. Βασική μας ανάγκη και αγάπη για αυτό το νομοσχέδιο ήταν να είναι συγκεκριμένα και αντικειμενικά τα κριτήρια. Πώς γίνεται αυτό? Διαβάστε ακόμα μια φορά πριν ψηφίσετε τα άρθρα 17 και 18, όπου περιγράφεται ότι η στοχοθεσία, η παραμετροποίηση δηλαδή του στόχου που βάζει ο κάθε υπάλληλος και η κάθε υπηρεσία, είναι βασικό κριτήριο για να μπορέσει να αξιολογηθεί και να μην υπάρχει κανένα υποκειμενικό κριτήριο από κανένα πολιτικό πατερούλι. Όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κινδυνεύει να υποβαθμιστεί η συζήτηση αυτή από ένα γενικότερο πολιτικό περιβάλλον. Προφανώς, το προσφυγικό και η διεθνή κρίση στη Συρία, αλλά και το αγροτικό, το ασφαλιστικό, οι δυσκολίες της συμφωνίας, ακόμα και η ένταση, και θα έλεγα πρώτα απ' όλα, η ένταση της σύγκρουσης της κυβέρνησης με τη διαφθορά, υποβαθμίζουν λίγο αυτή τη συζήτηση. Για μας είναι ξεκάθαρη και η έντολη που λάβαμε το Σεπτέμβριο, είναι ξεκάθαρη και αναμενόμενη αντίδραση. Είναι απαράδεκτο δημοσιεύματα να χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση των 4 μηνών προσωρινή, επειδή η δικαιοσύνη, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, διερευνά θαλασσοδάνεια που οι προηγούμενες κυβερνήσεις αφήνανε κάποιους μεγαλοεκδότες να παίρνουν. Ενώ ταυτόχρονα τα ίδια κέντρα προσπαθούν να δημιουργήσουν την αγιογραφία του κυρίου Μητσοτάκη, που δεν το πετυχαίνουν, παρά τα γεύματα, τα πριβέ, παρά την αναμετάδοση από τηλεοπτικό σταθμό των τιτιβισμάτων του κυρίου Μητσοτάκη, άκουσον, αυτή είναι δεοντολογία. Ξέρετε γιατί? Πολύ απλά γιατί ο λαός ξέρει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ιδιωτική ασφάλιση, κατάσχεση των επιδοτήσεων για να πληρωθούν οι εισφορές των αγροτών στον ΟΓΑ και βέβαια καθαίρεση των γενικών διευθυντών σε όλο το δημόσιο για να βάλει γενικούς διευθυντές στο Υπουργείο του, τους τελευταίους στη βαθμολογία. Εμείς λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση, πιστεύουμε ότι χρειάζεται ισχυρή πολιτική διοίκηση στη χώρα, με ευρωπαϊκή αυτόνομη παρουσία. Δεν χρειάζεται ούτε τον κλητήρα του κυρίου Σόιμπλε, ούτε τον αναμεταδότη των ξενοφοβικών, σπασμωδικών και απαράδεκτων φωνών της Αυστρίας και των χωρών του Βίζεγκραντ, όπως αναμετάδωσε ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης σε αυτή την αίθουσα εδώ χθες. Χρειάζεται προοδευτική, σύγχρονη και δημοκρατική κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Αλέξη, του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων και των Οικολόγων Πρασίνων, που έχει 4 φορές επικυρωθεί τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Η ένταση και η αγωνία όμως και η διεκδίκηση, όπως εκφράζεται σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής, έχει και παρεκτροπές, έχει και διάφορες άλλες αναγνώσεις. Οι αγώνες δεν έχουν καμία σχέση με στημένα επεισόδια, με θερμά επεισόδια, με βιοπραγίες που δημιουργούνται στημένα και από στελέχη της αντιπολίτευσης το τελευταίο διάστημα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δημιουργούνται για λόγους εντυπώσεων. Όμως, επειδή μιλάμε για κάποιες κατεκτημένες, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, αξίες της κοινωνίας, δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι στην αμφισβήτηση του δικαιώματος της γνώμης, της δημοκρατικής έκφρασης της γνώμης και της πολιτικής τοποθέτησης. Και οφείλουμε όλοι, ως ελάχιστη δημοκρατική τοποθέτηση, να καταδικάσουμε τις πράξεις βίας, προπυλακισμών και μανδαλισμών από όπου και αν προέρχονται. Και τα κινήματα οφείλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους, γιατί πιστεύω ότι οι αγρότες που συζητήσαν επιτέλους με τον Πρωθυπουργό αυτή τη εβδομάδα, μετά από 4 εβδομάδες αναμονή του Πρωθυπουργού, καταλάβανε ότι το κλίμα του διαλόγου είναι η δημοκρατία στη χώρα. Δεν αντιστοιχούν όλα αυτά στα δημοκρατικές κατακτήσεις της χώρας μας και δεν πρέπει να χαρίζουμε τους αγώνες στους χρυσαυγίτες. Και το επισημαίνω και προς τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Μην παίζετε εύκολα το παιχνιδάκι της Χρυσής Αυγής και του φασισμού. Και θέλω να αναφερθώ και ιδιαίτερα στον συνάδελφο από την Ένωση Κεντρών, ο οποίος επανέλαβε. Δεν θα αναφερθείτε, κύριε Φάμελε, παρακαλώ. Επειδή πολύ. Κάντε ένα κλείσιμο χωρίς να αναφερθείτε. Επειδή υπάρχει. Διότι όλοι θα θέλουν. Επειδή, παρακαλώ, υπάρχει. Θα διαγραφούν και τα προηγούμενα από τα πρακτικά. Παρακαλώ, εσείς τελειώστε. Μάλιστα. Κλείστε. Επειδή μπορεί, πατώντας πάνω στην αγωνία των πολιτών, κάποιος να επιδοκιμάζει τους προπυλακισμούς
και να οδηγεί προς αυτούς. Χρειάζεται μια μεγάλη προσοχή. Δεν πρέπει να υποδεικνύουμε και δεν πρέπει να ειροποιούμε τη βία, το φανατισμό και το φασισμό. Και πρέπει όλοι εμείς εδώ, και αυτό κύριε Φάμελα, έχετε τελειώσει, να υπερασπιστούμε την ελευθερία και τα δημοκρατικά δικαιώματα που έχει κατακτήσει ο λαός μας. Γιατί έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μια κοινή πορεία και γνωρίζουν πολύ καλά οι συνάδελφοι σε τι αναφερόμαστε. Η δημοκρατική μεταρρύθμιση της διοίκησης είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα μεταρρύθμισης. Πάρα πολλά θα ακολουθήσουν, αλλά θα πρέπει να υπερασπιστούμε πρώτα απ' όλα τα δημοκρατικά αγαθά της χώρας μας και την ενιαία παρουσία της στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ.